Τώρα, κυρίες και κύριοι, εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε για τις συνθήκες θανάτου 11 ηλικιωμένων σε οίκο ευγυρία στην Πάτρα. Και όλο το ρεπορτάζ έχει να μας το δώσει ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο. Καλησπέρα, Μίνα. Και μάλιστα η δικαιοσύνη φαίνεται ότι κινείται με ταχύτητα από τους ρυθμούς, καθώς έχει τη μορφή του κατεπήγοντος η συγκεκριμένη υπόθεση. Ήδη ο φάκελος από την εισαγγελία έχει δίκη προκειμένου να διερευνηθούν οι θάνατοι 11 ηλικιωμένων, οι οποίοι διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικό οίκο ευγυρίας στην Πάτρα και είχαν κολλήσει κορονοϊό. Μάλιστα, ήδη θα κληθούν να καταθέσουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση 15 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ναι. Ανάμεσα σε αυτούς, βέβαια, είναι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου οίκου ευγυρίας, αλλά και συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονταν, που φιλοξενούνταν στο συγκεκριμένο οίκο ευγυρίας, προκειμένου να διαπιστωθεί για το τι ακριβώς έχει γίνει. Στη συνέχεια θα έχουμε και δεύτερη και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι θα κληθούν για να καταθέσουν και αυτή την μαρτυρία τους, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τους θανάτους των 11 αυτών ηλικιωμένων. Όμως, Νίκο, θέλω να μας πεις και για αυτόν τον αστυνομικό που τον συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός να κόβει κλήσεις για στάθμευση, παραβιάζοντας ο ίδιος τον νόμο που λέει ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους. Μίνα, πρόκειται για μια είδηση την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Πελοπόννησος, ο φωτογραφικός φακός της οποίας συνέλαβε εντός εισαγωγικών έναν αστυνομικό να επιδίδει κλήση για παράνομη στάθμευση στον οδηγό ενός οχήματος στο κέντρο της Πάτρας. Ο αστυνομικός την ώρα που επέδιδε την κλήση δεν φορούσε μάσκα, με αποτέλεσμα μάλιστα να του γίνει και σχετική παρατήρηση από κάποιους διερχόμενους πολίτες. Ο αστυνομικός έκοψε την κλήση και στην συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Περιμένουμε τώρα να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει κάποια ιδέα και τα αποτελέσματα βέβαια της συγκεκριμένης διοικητικής εξέτασης. Αλίμονο αν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ψάξουν οι προϊσταμενοί του. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.